Δόξα σε ο Θεός, αδερφοί μου, που μας αξίωσε και πάλι σήμερα, δια πρεσβειών της Παναχράντου του Μητρός, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, να συνέρθουμε εις τον Άγιον τούτον χώρο και να τον παρακαλέσουμε τον Θεό μας να μας δώσει δύναμη να ακούσουμε τον Λόγο Του. Λόγος Θεού, μάνα του ουρανού. Με αυτόν τον Λόγο του Θεού τρέφονται οι ψυχές των πιστών, ενδυναμώνονται, μάχονται, παλεύουν, νικούν και εισέρχονται στην Βασιλεία των Ουρανών. Άνευ του Θείου Λόγου δεν σώζεται η ψυχή. Δι' αυτό έχουμε τον Κύριό μας, ο οποίος επί τριετίαν ολόκληρο δεν σταμάτησε να ομιλεί τον Λόγο Του, τον Θεϊκό Λόγο. Ιάτρευε, εκήρυτε και θαυματουργούσε. Αυτή η συνεχής προς τον άνθρωπο υπηρεσία του Θεού συνεχίζεται έκτοτε διαμέσου των Αγίων Αποστόλων, των διαδόχων αυτών, των επισκόπων, των ιερέων, των διακόνων έως αυτήν τη στιγμή. Όσοι ήρθατε στο περασμένο κήρυγμα, αναφέρθηκαμε και είπαμε ότι ο άνθρωπος διαλέγει δύο πράγματα, ή τον Χριστό ή τα είδωλα. Τα είδωλα ποια είναι? Η μαγεία, η οποία μαγεία υπάρχει από τον καιρό που ο Θεός κατέστρεψε τον άνθρωπο με τον κατακλυσμό. Από τότε τα έθνη τα οποία υπήρχαν, ο κόσμος που υπήρχε, εξόκυλαν όλοι από τον Θεό των αληθινών και προσκυνούσαν τα είδωλα. Και η Νινεβή, η μεγάλη πόλη στην οποία έστειλε ο Θεός τον προφήτη Ιωνάδια να κηρύξει μετάνοια, έφυγαν από τον Θεό των αληθινών και ελάτρευε τα είδωλα με τη μαγεία. Αυτή η μαγεία η οποία υπάρχει και σήμερα στην Ελλάδα μας, για να μην πούμε σε άλλα μέρη, όπου είναι σε όλον τον κόσμο. Αυτή η μαγεία, δηλαδή τα είδωλα, υπάρχουν παγκοσμίως. Εις δε την Καθολική Εκκλησία υπάρχουν ιερείς τους οποίους ο Πάπας προορίζει για να βοηθούν τον κόσμο να διαβάζουν ειδικές ευχές εναντίον του διαβόλου. Εμείς μόνον στην Ελλάδα δεν έχουμε κατορθώσει ένα τέτοιο πράγμα. Και όταν υπάρχει κανείς ο οποίος μάχεται εναντίον του διαβόλου, τον κατατρέχουν για να μην υπάρχει. Είπαμε λοιπόν στο παρελθόν κήρυγμα ότι ο βασιλεύς της Σαμαρίας, ο Χωζίας, όπως γράφει η Παλαιά Διαθήκη, ισθένησεν, αρρώστησεν. Και έστειλε τους υπηκόους του εις τον διάβολο, για να τον ερωτήσει τον διάβολο το άγαλμα του Βάαλ, εάν θα ζήσει ο βασιλεύς ή αν θα πεθάνει. Και ο Θεός έστειλε τον προφήτη Ηλία και του λέει να προλάβεις αυτούς τους οποίους έστειλε ο βασιλεύς,
και να τους πεις να στραφούν πίσω και να πούνε στον βασιλέα ότι επειδή δεν ήρθε κοντά μου σε μένα, αλλά κατέφυγαν στα είδωλα, να πούνε στον βασιλέα ότι επάνω στο κρεβάτι που βρίσκεται δεν πρόκειται να κατέβει, αλλά θα πεθάνει πάνω σε αυτό. Και είπαμε ότι και σήμερα υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι αντί να καταφύγουν στον Χριστό, στην Εκκλησία, στους ιερείς, στην προσευχή, καταφεύγουν στους μάγους για να λύσουν τα μαγικά τα οποία έχουν. Και θα δούμε σήμερα όμως, μετά από τον βασιλέα Χοζία, ότι υπάρχει ένας άλλος βασιλεύς ο οποίος αγαπούσε τον Θεό. Είχε εμπιστοσύνη στον Θεό, απεριόριστον εμπιστοσύνη. Αγαπούσε τον Θεό και εισθένησε ο βασιλεύς αυτός και ήτο εις θάνατον. Αυτό λέγει η Αγία Γραφή. Εισθένησε ο βασιλεύς Εζεκίας, ο πρώτος ονομαζόταν ο Χοζίας, ο οποίος κατέφυγε στους μάγους και ο Θεός οργίστηκε εναντίον του και απέθανε. Και βλέπουμε τώρα τον Εζεκίαν, ο οποίος αρρωστάει ο ίδιος ο βασιλεύς, αλλά καταφεύγει στον Θεόν των αληθινών. Αυτή η φυγή την οποία έκανε ο βασιλεύς, θα δούμε ότι ο Πανάγαθος Θεός τον ηλέησεν. Επέμφθη από τον Θεό, λέγει ο προφήτης Ισαΐας εις τον βασιλέαν Εζεκίαν, δια να του πει. Τι να του πει? Τότε ο Θεός μιλούσε με τους ειδικούς του, τους εκλεκτούς, τους προφήτας, τους πατριάρχας, τους εκλεκτούς του, και σε αυτήν την περίπτωση στέλνει τον προφήτην Ισαΐαν εις τον Εζεκίαν τον βασιλέαν για να του πει. Βασιλεύ του λέγει, με έστειλε ο Θεός για να σου πω ότι είναι η ιστάτης ώρα της ζωής σου. Δεν ωφελούσαν πλέον ούτε τα φάρμακα, δεν ωφελούσαν ούτε οι γιατροί στους οποίους καταφεύγεις, και κάμε διαθήκην. Βλέπετε, καθένας ο οποίος αποθνίσκει, βρίσκεται στα τελευταία του, στα γερατεία, κάνει μια διαθήκην δια τα παιδιά του. Ο προφήτης Ισαΐας λέγει στον Εζεκία τον βασιλέα ότι ο Θεός με έστειλε να σου πω ότι δεν έχεις χρόνια πλέον, δεν έχεις ζωή άλλη, κάνε τη διαθήκη σου, κανόνισε, δηλαδή βάλε εις την θέση του στα του οίκου σου, διατί αποθνίσκεις σε λίγη ώρα. Και τούτο με έστειλε να σου το πω. Η Αγία Γραφή γράφει καθαρά τούτα τα λόγια. Εν τες ημέρες εκείνες ιερώστησεν Εζεκίας εις θάνατον, και εισήλθε προς αυτόν ο Ισαΐας ο προφήτης και είπε προς αυτόν, τάδε λέγει Κύριος, έντυλε το οίκο σου ότι αποθνίσκει σύ και ου ζήσει. Ήταν απόφαση του Θεού να αποθάνει. Και όταν ο Θεός, ο οποίος κρατά την ζωή μας και την ψυχή μας, αποφασίσει, η απόφαση του είναι τελική. Όταν ήκουσε όμως αυτά τα μηνύματα ο Εζεκίας ο βασιλεύς, τι έκανε? Εάν ήταν όπως είμαι θα εμείς ο λιγόψυχος, εάν ήταν στην πίστη όχι ζωντανός όπως είμαι θα εμείς που πιστεύουμε και δεν πιστεύουμε, την ίδια στιγμή θα τον έπαιρνε η απογοήτευση και το τέλος θα ήταν πραγματικά ο θάνατος.
Αλλά τι έκανε ως θεοσεβής ποιητό, τι έπραξε μόλις σήκωσε αυτά από τον προφήτη Ισαΐα, να δούμε και να ακολουθήσουμε αυτόν τον βασιλέα. Δεν είναι πρόσγραμμα αλλού, αλλά στον ίδιο τον Θεό. Δεν πήγαινε στους μάγους, ούτε στους προορατικούς που φεύγουν σήμερα, οι περισσότερες γυναίκες, οι θεοσεβείς που έρχονται στην Εκκλησία, που ακούν τα κηρύγματα. Θέλουν να τους πούνε το μέλλον. Μα το μέλλον δεν το ξέρει κανείς. Μη τρέχετε στους προορατικούς, δεν υπάρχουν προορατικοί σήμερα. Σας το είπα, επαναλαμβάνω και θα το λέγω. Είτε πατριάρχης είναι, είτε αρχιερεύς είναι, είτε δεσπότης είναι, είτε γερεύς είναι, είτε διάκονος είναι, και αρχίσει να σου μιλεί ότι έχεις μάγια, ότι σου κάνουν αυτό, σου έκαναν το άλλο, να φύγεις γρήγορα. Διότι η δουλειά μας δεν είναι να λέγουμε το τι έχει ο άνθρωπος. Δεν ξέρω, γνωρίζουμε εμείς τι έχει ο άνθρωπος. Ο καθένας πονεμένος άνθρωπος, εκείνος ο οποίος έχει κάτι, πηγαίνει εις τον Θεό, παρακαλεί τον λειτουργό του Θεού να προσευχηθεί εις τον Θεό για να φύγει αυτό το οποίο έχει, αυτό το κακό. Μπορούμε εμείς να βυθίζουμε τον άνθρωπο στην απελπισία και να του λέμε ότι έχεις μάγια, σου κάναν μάγια, είναι κρυμμένα μέσα στους τοίχους, μέσα στις αυλές. Πήγαινε εκεί να τα βρεις. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν είναι σωστά. Ο προφήτης Εζεκίας καταφεύγει στον Θεό και δεν πηγαίνει πουθενά άλλο. Όταν είδε πάνω στο κρεβάτι και ήκουσε αυτήν την απόφαση του Θεού, τι έκανε? Τι λέγει η Αγία Γραφή? Εκείνη τη στιγμή λέγει, έστρεψε το πρόσωπό του προς τον τείχον. Ήταν το κρεβατάκι του σε ένα σημείο, το οποίο είναι το καθαρό το ένα μέρος και το άλλο είναι ο τείχος. Έστρεψε, λέγει, το πρόσωπό του προς τον τείχον, να μην βλέπει τίποτε, να μην ακούει τίποτε. Έκανε αμέσως προσευχήν θερμήν στον Θεό και έκανε, λέγει η Αγία Γραφή, κλαθμόν μέγαν. Έκλαψε εις τον Θεό, έχισε δάκρυα, παρεκάλεσε τον Θεό και έχισε δάκρυα. Αδερφέ μου, άκουσε, αν θέλει να γίνεις καλά, τούτα πρέπει να κάνεις. Αν δεν τα κάνεις αυτά, μην καυχέσαι ότι θα γίνεις καλά. Ό,τι σε απασχολεί, προσευχή θερμή και κλαθμό, λέγει, μέχρι. Και επέστρεψε Εζεκίας το πρόσωπο αυτού προς τον τοίχο, ύψατο προς τον Κύριον, έκλαψε κλαθμό μεγάλο. Και με τούτο εξηλαίωσε τον Θεό. Ο Πανάγιος Χριστός είναι πολύ έλεος και πολύ έσπλαχνος. Αγαπά το πλάσμα του. Δεν τον εγκαταλείπει. Το είπε ο ίδιος. Εις όλες τις περιπτώσεις της ζωής σου δεν θα σε εγκαταλείψω ποτέ. Ούκαι άσω ημάς ορφανούς. Θα έχετε πειρασμούς, θα έχετε δυσκολίες, θα έχετε αρρώστιες. Θα έχετε να παλέψετε με τον αόρα των εχθρών. Δεν θα σας εγκαταλείψω, λέγει, ούκαι άσω ημάς ορφανούς. Δεν θα σας αφήσω ορφανά παιδιά στους δρόμους. Ιδού εγώ με θυμών ημί πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Έχεις, αδερφέ μου, τέτοια εμπίστη, μη φοβάσαι. Αν δεν την έχεις, απόκτησε την, παρακάλεσε τον Θεό να σου δώσει αυτήν την πίστη. Εισήκωσε, λέγει, την προσευχή του βασιλέως Εζεκίου, εσπλαχνίστη, λέγει, και ιάτρευσε και του εχάρισε άλλους 15 χρόνους ζωής. Ενώ ήταν έτοιμος να φύγει από αυτόν τον κόσμο, όταν παρακάλεσε τον Θεό με θερμή προσευχή και έκλαψε εις τον Θεό, ο Θεός απεμάκρυνε την απόφασή του και του εχάρισε, λέγει, 15 χρόνια ζωής από τη στιγμή εκείνη. Είδον τα δάκρυά σου, λέγει, ειδού εγώ ιάσω μέσα. Είδα τα δάκρυά σου, δεν υπάρχουν δάκρυα τα οποία δεν βλέπει ο Θεός. Δεν υπάρχουν αναστεναγμοί τους οποίους δεν ακούει ο Θεός. Δεν υπάρχει προσευχή την οποία δεν ακούει ο Θεός.
Και προστίσω, του λέγει, επί τα έτη σου 5 και 10 έτη επιπλέον, άλλα 15 χρόνια. Εδώ, αδερφοί μου, έχουμε δύο αρρώστους. Αρρώστησε ο Χωζίας ο βασιλεύς και απέθανε, διότι δεν επήγαινε στον Θεό, αλλά εις τα είδωλα, εις τον διάβολο. Θανάσιμος η αρρωστία του Εζεκίου του βασιλεύς. Και αυτός του είπε ο Θεός ότι θα πεθάνει. Ιερώστησε ο Εζεκίας εις θάνατον και απεφάσισε αυτός ο Θεός. Αρρώστησε ο Χωζίας και η αρρωστία του, επειδή δεν πήγαινε στον Θεό να του ζητήσει την βοήθειά του, απέθανε. Ο Εζεκίας γιατρεύθη. Και τούτο είναι το σημείο το οποίο πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερως, και ήθε αυτά τα λόγια να τα ακούσουν οι πιστοί, να τα ήκουεν όλος ο κόσμος, ο οποίος αντί να τρέξουμε στον Θεό, τρέχουμε στους διαβόλους, στους μάγους, στους σχαρτορίπτρες, στους ταμέντιον. Τρέχουμε εις τα τσιγκάνες. Προσέξετε από τα τσιγκάνες, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μη μιλάτε με τα τσιγκάνες ποτέ σας. Οι τσιγκάνες είναι όργανα του διαβόλου ολοκάθαρα. Σκοπός τους είναι να απομυζήσουν τον ιδρώτα σου, το ιστέρημά σου. Μη μιλάτε με τα τσιγκάνες, μην ανοίγετε την πόρτα σας να μπουν μέσα. Είναι ένα τσούρμο από γυναίκες πονηρές. Έχω δει τέτοια περιστατικά, τα οποία αν σας τα έλεγα τώρα, δεν θα μας έπαιρνε ο χρόνος. Προσέξετε πολύ με τα τσιγκάνες, μη μιλάτε. Διατρέφει ο Εζεκίας ο βασιλεύς, γιατί προσέδραμεν στον Θεό. Εκείνον τον ο Χωζία, ο οποίος έτρεξε στον διάβολο και εις τας γοητείας και τας μανδύας, ο Θεός δεν του εχάρισε τίποτε, ημι μόνον το θάνατον. Τον Εζεκίαν, επειδή προσέδραμεν στον Θεόν και προσευχήθη και έχει σε δάκρυα ευλαβίας και συντριβής, τον ηλέησε ο Θεός και του έδωσε 15 χρόνια ζωής. Μάθε αυτό, αδερφέ μου, μάθε το καλά, ότι αν αρρωστήσεις και θέλεις να ιατρευθείς, αν είσαι πτωχός και θέλεις να κυβερνηθείς, αν πέσεις στους πειρασμούς και στα βάσανα και στα δυστυχίας και θέλεις να ελευθερωθείς, μην πιάσεις ποτέ την οδόν του διαβόλου ή της μαντίας ή με αδικίας ή με τας επιβολάς του Αντιχρίστου. Πάρε την οδόν του Θεού με την προσευχή σου, με την ελπίδα εις τον Θεό, με την πίστη, και δώσε εις τον Θεό ακριβώς τι ζητείς, τι θέλεις. Με την ελπίδα, με την πίστη, πίστευε πως αυτός ο Θεός θα σου δώσει αυτό το οποίο ζητείς. Αυτός είναι ο παντοδύναμος Θεός, ο οποίος δεν υπάρχει τίποτα το οποίο δεν δύναται να το πράξει. Είναι ο πάνσοφος Θεός, ο οποίος γνωρίζει τα πάντα. Είναι ο πανάγαθος Θεός, ο οποίος αγαπά το πλάσμα Του. Και όταν προσδράμω εις τον Θεό, τι έχω να τον παρακαλέσω, ερωτά ο καθένας. Σου λέει ο Ιερός Χρυσόστομος τι θα ζητήσεις από τον Θεό.
πράγματα που συμφέρουν στην σωτηρία της ψυχής σου. Πρώτο. Δεύτερον, να ζητείς αυτά να τα λάβεις από εκείνον που τα δίδει, που δεν σε ξεγελά. Από εκείνον που όταν του τα ζητήσεις θα σου τα δώσει οπωσδήποτε. Αυτά λέγει ο Γερός Χρυσόστομος. Τα συμφέροντα εις των χριστιανών και τα πρέποντα εις των Θεών. Αυτά τα οποία είναι δια της σωτηρίας σου και εκείνα τα οποία θα σου δώσει ο Θεός, όχι να σε απομακρύνει από κοντά Του, αλλά να σε έχει πάντοτε κοντά Του. Όταν αυτή τη στιγμή λες να γίνω καλά και μετά τι πρέπει να κάνω, θέλω να αποκατασταθώ, θέλω να παντρευτώ, θέλω να ζήσω, θα είμαι μόνη μου, απαντάει η γυναίκα και καταφεύγει έπειτα που θέλει να γίνει καλά εις τον κόσμο και την μόδα. Λέγει ο Θεός όμως όταν φύγεις από κοντά μου, λέγει, και πάεις εις την μόδα εις τον κόσμο, είσαι εχθρός μου. Ως της φίλος θέλει είναι του κόσμου, εχθρός του Θεού καθίσταται. Λέγει δε ο Άγιος Γρηγόριος ότι από τη στιγμή που ψάχνεις, λέγει, και βάζεις επάνω σου εκείνα τα χρώματα, εκείνα τα κοκκινάδια και μεταμορφώνεσαι, λέγει, φθείρεις την αγνότητά σου. Αχ, να το ήξευραν οι γυναίκες αυτό. Θέλεις το άγαλμα, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, να το φορτώσεις με κοκκινάδια, με χρυσά εις των λαιμών, με δαχτυλίδια στα χέρια, και τώρα όπως εφτάσαμε και με τα δαχτυλίδια εις την κοιλιά, εις τις μύτες, εις τα αυτιά. Άραγε θα αντέξει ο Πανάκαθος Θεός περισσότερο από ό,τι αντέχει. Ερώτημα. Η δυσκολία εις τον άνθρωπο, αδερφοί μου, είναι ότι δεν ξέρει τι ζητεί. Δι' αυτό δεν το λαμβάνει από τον Θεό. Το γάρ πει προσευχόμεθα καθοδί ούκιδαμεν, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Το να προσευχόμεθα, λέγει, και να ζητούμε αυτό το οποίο πρέπει από τον Θεό, δεν το ξεύρουμε. Ζητούμε άλλαν τ' άλλον και όταν ζητήσουμε εκείνα τα οποία δεν είναι προς το συμφέρον μας, δεν τα παίρνουμε. Για να μάθουμε δε πως δεν είναι αληθινά και συμφέροντα όσα φαίνονται πως μας συμφέρουν, λέγει ότι στην αρχή της Εκκλησίας έπεμπε ο Θεός στους παλαιούς χριστιανούς μία ανεξαίρετον χάρη του Αγίου Πνεύματος, για να ζητεί ο λειτουργός του Θεού πλέον αυτά τα οποία συμφέρουν στην ψυχή του καθενός χριστιανού. Ελέγεται το πνεύμα ευχής. Και τούτο το έδιδεν εις τον διάκονο της Εκκλησίας, ο οποίος ίστατο εις τον σολέα της Εκκλησίας και προσήφιατο εις τον Θεόν και έλεγεν αυτά τα οποία λέγει σήμερα η Εκκλησία μας. Αυτά υπέρ της άνωθεν ειρήνης, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ πλεών των οδηπορούντων, καμνών των εχμαλώτων, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Αυτά ζητεί ο καλός χριστιανός. Δεν ζητεί να γίνει καλά και να βγει στους χορούς και τα διασκεδάσεις, στα ξενύχτια και στα βαψίματα των μαλλιών. Μου έτυχε να μπω μέσα σε έναν χώρο που υπήρχε κόσμος πολλής και τι είδα, αδερφοί μου. Είδα έναν άνθρωπο εκεί, τουλάχιστον περί τα 30 χρόνια, είχε εκεί τα μαλλιά του μέχρι τη μέση,
Είχε τα μαλλιά του βαμμένα μισά ξανθά και μισά μαύρα και είχε εκείνα τα μπλεξίδια επάνω στην κεφαλή του που βάζουν οι γυναίκες της Αφρικής. Είχε σκουλαρίκια στα αυτιά, στη μύτη και λέγω Θεέ μου, τι καταντά ο άνθρωπος όταν φύγει από τον Θεό. Η εικόνα του Θεού εις τι σημείο καταλήγει. Ο διάκονος λοιπόν ήταν αυτός ο οποίος συζητούσε αυτά τα οποία ετέριαζαν στην ψυχή του ανθρώπου και μέχρι σήμερα. Εμείς δεν γνωρίζουμε ποια είναι τα συμφέροντα και ποια είναι τα πρέποντα τα οποία θέλουμε από τον Θεό. Η αφορμή είναι ότι ο άνθρωπος είναι ακατάστατος. Μεταβάλλεται συνεχώς. Αυτή τη στιγμή ζείτε το ένα, την άλλη στιγμή ζείτε το άλλο. Δεν προσέξατε, δεν το είδατε. Εάν βρέχει ο Θεός, αρχίζουμε εναντίον Του. Εάν στέλνει τον ήλιο Του, πάμε εναντίον Του. Εάν φυσά τον αέρα, πάμε εναντίον Του. Δεν λέμε ποτέ δόξα σε ο Θεός και όταν επιτρέψει ο Πανάγαθος Θεός, όπως λέγει η Αγία Γραφή η Αποκάλυψης, ότι θα επιτρέψει στον ήλιο, λέγει, καυματίσε τους ανθρώπους εν πυρή, θα επιτρέψει στον ήλιο να κάψει τον κόσμο, λέγει, τότε οι μεν πιστοί θα πουν δόξα σε ο Θεός, οι διάπιστοι, αντί να δοξάσουν τον Θεό, θα τον βλασφημίσουν. Και αυτή είναι μία από τα σπληγάστας οποίας περιμένει η ανθρωπότης. Και έχει μία άλλη πληγή, ότι θα στείλει, λέγει, τον άγγελό του και θα κρατήσει τον αέραν από προσώπου της γης ολοκλήρου. Δεν θα αναπνέει ο άνθρωπος, δεν θα υπάρχει αέρας. Και τότε θα είναι τα φοβερά τα οποία θα πέσουν επάνω στον κόσμο. Βλέπει το κακό και λέγει ότι είναι το καλό. Δεν ξεχωρίζει το συμφέρον του από το βλαβερό. Το πρέπον από το άπρεπον. Όλα τα νομίζει ότι αυτά που σκέπτεται, αυτά είναι τα καλά. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Πανάγαθος Θεός έμπλασε το ευγενέστερο δημιουργημά του που λέγεται άνθρωπος, πλασμένος κατ' εικόναν και ομοίωσιν του Θεού, και με όλα τα αυτά τον έπλασε το τελευταίο από τα δημιουργήματά του. Την πρώτη ημέρα ο Θεός έδωκε το φως για να το βλέπουμε. Λέγουν οι άνθρωποι, πού είναι ο Θεός? Δες το φως, άνθρωπε. Αυτός είναι ο Θεός. Τούτο το φως το οποίο βλέπουμε, αυτός είναι ο Θεός. Εγώ είμαι το φως, λέγει, του κόσμου. Εκείνος που με ακολουθεί δεν περπατεί ποτέ στο σκότος, ούτε πράττει το κακό, διότι βλέπει που περπατεί. Την δευτέρα ημέρα ο Θεός έπλασε τον ουρανό. Την τρίτη ημέρα έπλασε την γη. Την τετάρτη έπλασε τον ήλιο και τη σελήνη και τα άστρα. Την πέμπτη έπλασε τα ζώα και τα πετεινά του ουρανού. Την έκτη ημέρα έπλασε τον άνθρωπο. Γιατί? Δια ποιο λόγο? Εγνώριζε ο Θεός την φύση του ανθρώπου όταν τον έπλασε. Τον εγνώριζε ότι δεν θα διαλέγει την υποταγή των Θεών, αλλά την παρακοή. Τα εγνώριζε όλα ο Πανάγαθος Θεός. Και ήταν δυνατόν να μην πλάσει άνθρωπο πάνω στον κόσμο, είχε τους αγγέλους του και να έμενε εκεί με τα τάγματα τα ουράνια, να τον ευχαριστούν, να τον δοξολογούν, να τον υμνούν. Πλην όμως έπλασε και τον άνθρωπο, διότι ηγάπησε ο Θεός να του δώσει την κληρονομία του, την επουράνιο, τον παράδεισο. Και αν ίσως ήθελε πλάση πρώτον τον άνθρωπο, αν ετολμούσε να τον πλάσει πρώτον τον άνθρωπο, ο άνθρωπος θα ήρθε σε να λέγει, τούτο δεν μου αρέσει που έκανες,
Τούτο το ήθελα άλλες λόγες. Και βρέθηκε ένας ο οποίος είπε τούτα τα λόγια. Αν ο Θεός ήθελε να με πάρει, σύμβουλον του, όταν έπλασε τον κόσμο, θα ήθελα να το ερμηνεύσω ότι εγώ ήθελα να τον πλάσω πιο καλύτερο. Μεγάλη υπερηφάνεια αυτού του κόσμου. Μεγάλη η τόλμη του ανθρώπου να φεύγει από τον κόσμο τούτο, να πηγαίνει στον ουρανό, να κάθεται κοντά στο Θεό και να τον συμβουλεύει. Τούτο να τον αρρωστήσεις, τούτο να τον πεθάνεις. Τούτο να το αλλάξεις, τούτο να το προσθέσεις. Αυτός είναι ο άνθρωπος, αδερφοί μου, ο κακός άνθρωπος. Στην αρχαία Ελλάδα υπήρξε ένας γλύπτης με μεγάλο όνομα. Ονομαζόταν Πολύκλητος. Ήταν επιδέξιος πολύ και θαυμαστός στην τέχνη να σκαλίζει τα μάρμαρα. Μεγαλύτερη τέχνη από αυτόν δεν υπήρχε, δεν είναι δυνατό κανείς άλλος να τον ξεπεράσει. Και για να διασκεδάσει την γνώμη του λαού του, όπου ευρίσκεται, έκανε κάτι το οποίο θα το ακούσουμε. Έκανε δύο αγάλματα. Το ένα χωρίς να το βλέπει κανείς, μόνον ο ίδιος, με όλους τους κανόνες και την τέχνη την οποία γνώρισε. Το άλλο το εσκάλιζε αφού το έστησε μέσα στον δρόμο και όποιος επερνούσε του έλεγε «Τούτο το πρόσωπο δεν είναι καλό, είναι μεγάλο, πρέπει να το μικράνεις. Τούτο το πρόσωπο είναι μικρό, τούτο το πρόσωπο είναι στραβό, τούτα τα χέρια είναι ανάποδα, τούτα τα πόδια δεν είναι ίσια». Ό,τι του έλεγαν όμως το έκανε αυτός. Όπως εσκάλιζε εκείνο το μάρμαρο, επερνούσαν και του έλεγαν ο κάθε ένας ό,τι του εφαίνεται. Το κεφάλι, το χέρι, το στήθος, το σχήμα, τέτοιας λόγης θέλει να το, θέλουμε να το κάνεις. Καθώς έλεγε ο καθένας τη γνώμη του, έτσι ο Πολύκλητος έκανε και τη γνώμη του καθενός. Όταν τελείωσε το έργο του, έβγαλε και τα δύο αγάλματα για να τα δει ο κόσμος. Και ρώτησε εκείνον τον κόσμο που εστάθηκε να βλέπει ποιον είναι το ομορφότερο από αυτά. Όλοι συμφώνησαν και είπαν ότι αυτό που έκαναμε με τη γνώμη μας είναι ένα έργο ανώμαλο. Και το άλλο το οποίο έκανες εσύ είναι το πιο όμορφο. Εγώ έκανα την τέχνη κατά τη γνώμη σας και έκανα την τέχνη κατά τη γνώμη μου. Γιατί έκανα τη γνώμη σας, γιατί τελείωσα το άγαλμα με την δική σας σκέψη, δια τούτον τον λόγο δεν αξίζει τίποτε. Η ιστορία αυτή αναφέρεται στον άνθρωπο. Ας υποθέσουμε πως ο Θεός σε εκείνα που οι άνθρωποι παρακαλούσουν θέλει να κάνει κατά τη γνώμη τους. Ένας θέλει τούτο, άλλος θέλει εκείνο ή διαφορετικό ή εναντίον. Ο στρατιώτης θέλει πόλεμο, ο πραγματευτής θέλει ειρήνη, ο ναύτης θέλει άνεμο στην θάλασσα. Μα ο ένας θέλει το έναν, ο άλλος θέλει το άλλο. Ο ένας θέλει βροχή και ο άλλος θέλει ξηρασία. Με λίγα λόγια, τόσα κεφάλια και τόσες γνώμες. Να σας αναφέρω το τι έκουσα
με την βοήθεια του Θεού και του Αγίου Γεωργίου και της Παναγίας μας όταν εκτίζεται τούτος ο ναός. Όποιος περνούσε απ' έξω έλεγε και τη γνώμη του. Εάν ακολουθούσε αυτούς, δεν θα χτίζεται ποτέ ο ναός του Αγίου Γεωργίου. Ένα μικρό παράδειγμα. Αυτός είναι ο κόσμος. Κάθε ένας θέλει και το δικό του. Και για να έβρει ο άνθρωπος όλα πλασμένα, να ευχαριστηθεί και να αναπαύεται, έκαμεν ο Θεός όλα καλά δίαν. Πολύ καλά. Είναι τούτο το οποίο ακριβώς κάθεται η γυναίκα ολόκληρες ώρες να κοκκινήσει τα χείλη της και πολλάκις να κάνει και μετάνοιαση στον διάβολο. Λέγω, παιδάκι μου, γιατί κάνεις μετάνοιαση στον διάβολο? Μου λέγει, ποτέ πατέρ Σάββα δεν κάνω ένα τέτοιο πράγμα. Λέω, για να σκύψεις το κεφάλι σου από εκεί πάνω, να κοκκινήσεις 10 νύχια στα πόδια σου, ο διάβολος ήταν από πάνω σου και εγελούσεν εις βάρος σου. Δεν είχες να κάνεις μια προσευχή στην Παναγία μας, μια παράκληση στην Παναγία μας? Εξόδευσες τόσο χρόνο να κάθεσαι να κοκκινίζεις τα νύχια των ποδιών σου. Αν έβλεπες από πάνω σου τον Σατανά, λέω, δεν θα το κάνεις ποτέ σου. Και δεν είναι μόνο αυτό, ότι στρέφεται προς τον Θεό ο διάβολος και του λέγει, σε σένα μετάνοιες δεν κάνει, σε μένα κάνει. Να τον εδώ, να την εδώ. Αν έξευρεν η γυναίκα ότι δεν πρέπει να φοράει τα παντελόνια, δεν θα τα φορούσε ποτέ, όταν ήξευρεν ότι ο Θεός δεν μπορεί να τη δει με τα παντελόνια, με τα ρούχα του ανδρός, λέγει. Βδέλυγμα Κυρίο το Θεό. Και όμως δεν τα ξεύρει, ο κόσμος δεν τα ακούει, δεν ακούσε λόγον Θεού, δεν διαβάζει την Αγία Γραφή, δεν διαβάζει το θέλημα του Θεού. Όταν ο Θεός έπλασε τον Αδάμ, έπλασε και την Εύα για να είναι βοηθός των ανθρώπων. Όμοιον αυτό, εκοίμησε όμως τον Αδάμ, του έδωσε ύπνο για να του κάνει τη γυναίκα κοντά του. Εάν τον είχε με τα μάτια ανοιχτά, δεν ξέρουμε αν θα ήθελε ένα τέτοιο πράγμα ο Αδάμ. Τον εκοίμησε, λέγει, τον Αδάμ και πήραν από την πλευρά του και έκανε την Εύα. Και μετά όταν άνοιξε τα μάτια του, του είπε, αυτή είναι ο σύντροφός σου. Και ο Αδάμ, γεμάτος από χαράν, είπε ότι τούτο νυν οστούν εκ των οστών μου και σάρξ εκ της σαρκός μου. Αν ο άνθρωπος είναι έξυπνος να βλέπει πως πλάτο εγώ την γυναίκα, είπε ο Θεός, θέλει να ομιλήσει και θέλει να ερμηνεύσει, θέλει να πει τη γνώμη του. Δηλαδή θέλω εκείνα τα μάτια αλλιώς. Ξέρετε ότι υπάρχουν σήμερα κόρες οι οποίες πηγαίνουν και βάζουν πράσινα μάτια. Δεν τους αρέσουν τα μάτια που τους έδωσε ο Θεός. Και εκείνες οι οποίες βάφουν τα μάτια τους σε έτη χειρότερο. Διότι με τα τάχτα, με τα πολύ χρονικό διάστημα, επειδή κάθε χρώμα είναι δηλητήριο, εισέρχεται μέσα εις τον οφθαλμό και τυφλώνονται. Δεν τα ξέρουν όμως. Κάθονται ώρες ολόκληρες εκείνες να βάψουν τα μάτια τους. Δεν σου αρέσουν. Όπως σου τα έδωσε ο Θεός, δεν σου αρέσουν. Όχι, λέγει, δεν μ' αρέσουν. Είναι να πάρει κάποιος ένα πίνακα ενός μεγάλου ξακουστού ζωγράφου, ο οποίος είναι ανεκτίμητος πίνακας, και να πάρει ένα πινέλο και να τραβάει και να λέει, απ' εδώ δεν είναι καλό, να βάλω αυτήν τη γραμμή, από την άλλη δεν είναι καλό, και έπειτα εκείνος ο πίνακας να είναι άχρηστος. Αυτό κάνει η γυναίκα. Και τώρα και οι άντρες. Δεν μπορούμε να πούμε μόνο για τις γυναίκες, όταν βλέπεις τους άντρες να παίρνουν μαθήματα από τους Μάου Μάου της Αφρικής και από τους καρνιβάλους της Αφρικής που χτυπούν τα τύμπανα, και αύριο θα τους δούμε και στην λεγόμενη Ολυμπιάδα, θα τους δούμε εκεί και θα τρέχουν. Ανέβαζαν ζώα μέσα σε αυτήν την Ολυμπιάδα, ανέβαζαν επί παραδείγματι
μια γαζέλα που τρέχει, την τρέχει το λιοντάρι για να τη φάει, εκείνη κάνει 17 μέτρα πήδημα. Έχει κανέναν από αυτούς που κάνει τέτοιο πράγμα? Ο ψήλος, όταν δει τον κίνδυνο, κάνει 135 φορές πήδημα για να γλιτώσει. Πήδημα μεγάλο που δεν το βλέπει ο άνθρωπος. Ανέβαζαν έναν πίθηκο, θα κρεμόταν από το χέρι του και πάνω, θα έκανε όλες τις στροφές, θα επατούσε χάμω και δεν θα λύγιζε καθόλου τα γόνατά του. Αυτό ζητούν. Τι σημαίνει τούτο? Ότι ο Πανάγαθος Θεός στα ζώα έδωκε ένα άλλα και στον άνθρωπο έδωκε ένα άλλα. Στα ζώα έδωκε άλλη δύναμη και στον άνθρωπο άλλη δύναμη. Διότι ο άνθρωπος του έδωσε τα πνευματικά για να ανέβει στον ουρανό. Οι αγώνες οι πνευματικοί δεν είναι στα στάδια εδώ. Αγώνες που λέγονται αγώνες τούτους εδώ, ξέρετε οι Ευρωπαίοι προς τους λέγουν, Ολυμπιακά παιγνιδάκια. Εκείνος όμως που έχαμε στο δικό μας το μέρος, το οποίο ονομάζεται Άγιο Όρος, όταν τρέξεις και πας εκεί θα δεις τους αγώνες ποιοι είναι. Ο ένας να αγωνίζεται μέρες ολόκληρες, γονατιστός να προσεύχεται, ο άλλος να είναι ακουμπισμένος πάνω στον τοίχο και να κοιμάται όρθιος, ο άλλος να μην τρώγει, ο άλλος να τρώγει κάθε τρεις μέρες, ο άλλος να μην πίνει νερό πολύ, ο άλλος. Υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι αναφέρουν ότι υπάρχουν αγωνιστές του πνεύματος οι οποίοι τρώγουν κάθε Σαββατοκυρίακο και όλη την εβδομάδα είναι νηστικοί. Αυτοί έχουν τους πνευματικούς αγώνες, αυτοί έχουν τους σωματικούς. Και δεν είναι μόνο τούτο ότι μας έκαναν και εμάς οι τολολάτρες να τρέχουν την οικουμένη ολόκληρον για να κρατούν μια φλόγα και τουλάχιστον να λένε ότι τούτο είναι το φως του κόσμου. Εφώναξαν το Δία να τους ανάψει την φλόγα για να γυρίζουν τον κόσμο όλων άργιας. Πώς τα βλέπει ο Θεός αυτά? Βλέπετε ότι στο Βυζάντιο απαγόρευσαν τότε αυτούς τους αγώνες. Και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος έγραψε πυρήνους λόγους εναντίον αυτών των αθλημάτων. Εμείς σήμερα γυρίσαμε με τιμές και δόξες μια φλόγα την οποία έδωκε ο Δίας, λέει. Και ύψωσαν τα χέρια τους εκεί και τη στιγμή ακριβώς εκείνη που εφώναζαν Δία, δώσ' μας φως, έστειλε ο Θεός ένα νέφος μπροστά εκεί στον ήλιο και δεν έπεσε και αναγκάστησαν να την ανάψουν με τα σπίρτα. Αδερφοί μου, πόσο να απέφευμε από το θέλημα του Θεού. Ο Θεός είπε στον Αδάμ, ας κοιμάται ο άνθρωπος να μην βλέπει και ας κάνω εγώ αυτό που ξέρω. Ο άνθρωπος δεν ξέρει τι θέλει, δεν γνωρίζει τι ζητεί. Υπήρχε, αδερφοί μου, στην Παλαιά Διαθήκη το θλιβερό. Η Ραχήλ, η γυνή του Ιακώβ, το στήρα και δεν γεννούσε παιδιά. Η λύπη ήταν διπλή, διότι έβλεπε πως αυτή δεν δύναται να κάνει κανένα παιδί και έβλεπε την αδελφή της ότι είχε πολλά παιδιά. Τούτο ακριβώς συμβαίνει και σήμερα, υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Τι πάθος όμως βγήκε μέσα στη Ραχή? Ζήλια και φθόνος. Εζήλευε η Ραχήλ την αδερφή της και ήθελε να αποθάνει από τη ζήλια της και των φθόνων της. Πόσο ανεμάχεται με τον άντρα της και του έλεγε δώσ' μου τέκνα. Θα τελευτήσω, του λέγει, θα πεθάνω από τη λύπη μου. Ή θα γεννήσω παιδιά ή θα πεθάνω, έλεγε. Θέλω να δω παιδιά οπωσδήποτε.
Δεν έχω να βαστώ την κατάρα πάνω μου το όνειδο της ατεκνίας. Στην Παλαιά Διαθήκη όταν δεν γεννούσε η γυναίκα δεν δέχεται και ο γερεύς το δώρο της. Θεωρείται ως μια γυναίκα η οποία δεν είχε τη χάρη του Θεού. Σήμερα τα γεννούν και τα σκοτώνουν, αδελφοί μου. 1 εκατομμύριο παιδιά το χρόνο σκοτώνει η Ελλάδα. Και εμείς καταντήσαμε ένα τεράστιο γεροκομείο, δεν υπάρχουν νέα παιδιά. Και από την άλλη μεριά η Αγκαρινή δίπλα μας επληθύνθησα σφόδρα, όπως τότε οι Εβραίοι στην Αίγυπτο. Ήθελε ο Φαραώ να σκοτώνουν οι μαίες τα παιδιά των Εβραίων. Και όμως οι μαίες, λέγει, εφοβούντο των Θεών. Σήμερα αυτοί οι λεγόμενοι γυναικολόγοι έγιναν σφαγείς των τέκνων της Ελλάδος. Βαμμένα τα χέρια τους μες στο αίμα του αθώου. Αν αυτοί δεν σκότωναν τα παιδιά του κόσμου, δεν θα πήγαιναν οι γυναίκες στην κόλαση. Επιθυμούσε η Ραχήλ να γεννήσει παιδί. Ας γεννεί το θέλημά της. Ο Θεός σήκωσε την δέησή της, επλήρωσε την επιθυμία της και εμνήστε ο Θεός, λέγει, της Ραχήλ, επίκουσαν αυτής και ανέωξαν αυτής την κοιλία. Χαίρομαι μαζί σου, ω ωραιοτάτη Ραχήλ, χαίρομαι μαζί σου, έχεις παιδί. Τέλος πάντων, επαρηγορήθη. Δεν είσαι πλέον στήρα, άρχισε να γεννάς και βλέπεις καρπών κοιλίες. Μα επιτέλους τι ήταν αυτή η γέννα που έκανε. Αλίμονο, τι γράφει η Αγία Γραφή. Ήρθε η ώρα να γεννήσει η Ραχήλ και εδιστόκησεν, δεν γεννούσε, ή το δύσκολο να γεννήσει. Η γέννα ήταν πολύ δύσκολη και η πόνη πολύ μεγάλη. Της έδωσε ο Θεός παιδί και παρέδιδε την ψυχή της στους πόνους. Και γεννήθη το παιδί, το οποίο ονομάστη Υιός Οδύνης, Υιός Επιθυμίας, Υιός Πόνου και Επιθυμίας. Εγέννησε η Ραχήλ, μα στην γέννα της απέθανε. Αυτό λέγει η Αγία Γραφή. Ήθελε σώνη και καλά παιδί της, το έδωσε ο Θεός, αλλά έφυγε και η ψυχή από το σώμα. Η εξευρεντή επεθυμούσε, άραγες. Επεθύμινα η δύο Υιούς, επαρακάλε όμως δια το θάνατόν της. Τούτο λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Πολλά των συμφερόντων ημίν αγνοούντες, τα μη συμφέροντα ετούμεν. Από εκείνα τα οποία μας συμφέρουν δεν γνωρίζουμε ποια είναι και ζητούμε εκείνα τα οποία δεν είναι για το συμφέρον μας. Αδερφοί μου, ένα ερώτημα. Έχουμε εμπιστοσύνη στον Θεό ή δεν έχουμε? Πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι αληθινός ή όχι? Έχουμε απεριόριστον εμπιστοσύνη στο θέλημα του Θεού ή όχι? Αυτό το ερώτημα θα το δούμε αμέσως. Ο Πανάγαθος Θεός όταν προσήφθηκε στον κήπα της Γεθσεμανή είπε τούτα τα λόγια. Θεέ μου, λέγει, πατέρα μου, επειδή βλέπω τον κόσμο ότι δεν θα με αγαπήσει, βλέπω τον κόσμο ότι δεν θα τηρήσει αυτά τα οποία εγώ εδίδαξα, βλέπω τον κόσμο ότι θα με βλασφημεί στο τέλος, σε παρακαλώ αν είναι δυνατόν παρελθέτω από μου το ποτήριον τούτο, να μην θυσιαστώ. Και αμέσως σε πρόσθεσεν, ουχ ως εγώ θέλω, αλλώς σύπατε γεννηθείτε το θέλημά σου.
Είπεν αυτά τα λόγια ο Κύριός μας, διότι εγνώριζε τον άνθρωπον πόσο αχάριστος είναι. Έπεσεν ο Μέγας Αλέξανδρος, όταν κυριαρχούσε τον κόσμο όλων, έπεσεν εις τα νερά του ποταμού Κίδνου, ευρισκόμενος στην Ασία και επολεμούσε εις το βασίλειο της Ανατολής των Δαρίων, τον βασιλέα των Περσών. Έπεσε μέσα στο νερό για να λουστεί. Πλην όμως, μόλις έπεσε μέσα, επήρε ένα ευνίδιο κρύο, έπιασε όλα του τα μέλη, του εσφάλισε την ζωή μου. Είχε φοβερούς πόνους. Ή το έτοιμο να πεθάνει. Εις μία στιγμή είχε μαρανθεί το άνθος της ηλικίας του, της δόξης του, της αρετής του. Είχε όμως έναν γιατρόν πολύ έμπιστον και του εμπιστευόταν όλη του τη ζωή. Τον αγαπούσε πολύ. Ονομαζόταν Φίλιππος, ο πιστός βασιλεύς και γιατρός του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Επιχειρήστηκε να τον ιατρεύσει τον βασιλέα και άρχισε αυτή την θεραπεία. Τώρα με μυριστικά, τώρα με θερμάκι τον βοηθεί, τον δυναμώνει, τον ζωγονεί, τον ετοιμάζει για την τρίτη ημέρα να του δώσει ή να πει έναν ιατρικό φάρμακο με το οποίο ήλπιζε να του επιστρέψει ολότελα την υγεία του. Με εκείνα τα οποία χρησιμοποιούσαν ήθελε οπωσδήποτε να τον φέρει στην υγεία. Ο Φίλιππος, ο έμπιστος ιατρός, τον οποίον αγαπούσε πολύ ο Μέγας Αλέξανδρος, του είχε ένα απεριόριστη εμπιστοσύνη. Προσέξτε όμως τι συνέβηκε. Ωστόσο, πέμπεται μία επιστολή από τον Παρμενίωνα, ο οποίος το πιστώσει σε όλους τους στρατηγούς του Αλεξάνδρου, στην οποία το έγραφε να φυλάγεται από το Φίλιππο των ιατρών, να μην εμπιστευθεί στα χέρια του, να μην επιχειριστεί να πάρει τα φάρμακά του, διότι ο Φίλιππος εσυμφώνησε με τον Δαρίο, τον βασιλέα των Περσών, δηλαδή ο ιατρός του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Του γράφει ο Παρμενίων και του λέγει: πρόσεξε, αυτός ο γιατρός που έχεις κοντά σου εσυμφώνησε με τον Δαρίο να σε φαρμακώσει, να πεθάνεις για να πάρει την πληρωμή της προδοσίας του με χιλιάδες τάλαντα και να πάρει και την γυναίκα του, την αδερφή του Δαρίου, να πάρει ως γυναίκα του ο Φίλιππος. Όταν πήρε την επιστολή ο Μέγας Αλέξανδρος την εδιέβασε και χωρίς να φανερώσει τούτο το πράγμα προς κανένα, την έβαλε κάτω από το προσκέφαλό του. Ήρθε η τρίτη ημέρα και ο Φίλιππος ο γιατρός, που δεν είχε καμία είδηση μήτε της προδοσίας ούτε της γραφής του Παρμενίωνος, μπαίνει μέσα στη σκηνή του βασιλέως κρατώντας το ποτήριο με το φάρμακο το ιατρικό το οποίο ήθελε να του δώσει να τον θεραπεύσει. Εκείνος δε, ο Μέγας Αλέξανδρος, βλέπει τον Φίλιππο τον οποίον αγαπά και του έχει εμπιστοσύνη απεριόριστο. Βλέπει τον Παρμενίωνα να τον ειδοποιεί ότι θα τον φαρμακώσει ο Φίλιππος, παίρνει από το ένα χέρι το ποτήρι που του δίδει ο Φίλιππος το φάρμακο και από το άλλο του δίδει την επιστολή την οποία εδιέβασε ο Μέγας Αλέξανδρος, χωρίς να αμφιβάλλει, χωρίς να δηλιάσει, και έπιεν το ποτό εκείνο. Προσέξατε πόση εμπιστοσύνη είχε ο Μέγας Αλέξανδρος στον αγαπημένο του εκείνον Φίλιππον των ιατρών. Απεριόριστη εμπιστοσύνη. Έχουμε τέτοια εμπιστοσύνη εμείς στον Θεό? Δεν έχουμε. Όλη αυτή η ιστορία καταλήγει στούτο το ερώτημα.
Εκείνος είχε εμπιστοσύνη στον ιατρό του, απεριόριστη. Διαβάζει επιστολή και του λέγει, θα σε φαρμακώσει, του λέγει. Για να πάρει λίτρα από το Δαρείον και να πάρει και την γυναίκα την οποία του τάζει, την αδερφή του. Βλέπει το ένα, ο Μέγας Αλέξανδρος, βλέπει και το άλλο. Βλέπει τον Φίλιππον, τον οποίο το έχει εμπιστοσύνη, βλέπει και τον Παρμενίον, ο οποίος του γράφει αυτήν την επιστολή. Να τον ερωτήσουμε, Αλέξανδρε, τι κάνεις, τι είναι αυτό που κάνεις αυτή τη στιγμή? Δεν ψηφάς ολότελα τη ζωή σου? Σε ειδοποιούν ότι θα πεθάνεις. Δεν εξετάζει να μάθεις κατά λεπτός ποια είναι η αλήθεια? Αν είναι πτέστης αυτός ο οποίος σου έστειλε την επιστολή ή όχι? Αν είναι ο πτέστης ο ιατρός, δώσ' του πρώτα να αναγνώσει τη γραφή και καθώς θέλεις γνωρίσει τη συνείδησή του από την όψη του, διότι μόλις θα διάβαζε την επιστολή θα άλλαζε η όψη του. Και παρέτησε ή μη το πτύς το ποτήρι. Εσύ πρώτα πίνεις το ποτήρι και έπειτα αναγνώσει και εκείνος? Και τόση πίστη έχεις προς έναν άνθρωπο? Ναι, λέγει. Με τον Φίλιππον ο Αλέξανδρος έχει φιλία μεγάλη, εμπιστοσύνη μεγάλη. Εγώ, λέγει, καθώς πιστεύω στην τέχνη του, έτσι πιστεύω και στην αγάπη του. Ο Αλέξανδρος εμπίστευε καλά, διότι η υγεία του, όπου έλαβε από εκείνο το ιατρικό, διασκέδασε την ματαία και ψευδή υποψία την οποία του έστειλαν ο Παρμενίον. Αδερφοί μου, τρέχεις στο μάγο, δεν έχεις εμπιστοσύνη στον Θεό. Για κοίταξε για μια στιγμή, τι ψέμα σου είπε ο Θεός? Είπε ποτέ ψέμα ο Θεός? Εγώ, λέγει, είμαι η ζωή, το φως και η αλήθεια. Δεν έχεις εμπιστοσύνη στον Θεό και φεύγεις στους μάγους να κάνεις τι? Είναι Πατέρας ο Θεός, είναι Πανάγαθος, θέλει να μας δώσει εκείνο που χρειαζόμεθα και δεν του ζητούμε τίποτε άλλο, είναι μόνο να σώσει την ψυχή μας και να μας δώσει την υγεία μας. Θεέ μου, Πατέρα μας, αν είμαι άρρωστος στον κόσμο ή υγιής, πλούσιος ή φτωχός, σοφός ή αγράμματος, να υψωθώ εις μεγάλας αξίας, να μείνω πάντοτε ταπεινός στην κατάσταση την οποία μου επιτρέπεις. Να έχω παιδιά, να είμαι άτεκνος, να με αγαπούν, να με μισούν οι άνθρωποι, να ζήσω ακόμη πολύ καιρό ή να αποθάνω σήμερα ή αύριο. Εγώ δεν ξέρω, δεν ξέρω τι με συμφέρει. Εσύ γνωρίζεις. Εσύ κάμε εκείνο το οποίο γνωρίζεις. Ουχ, ως εγώ θέλω, αλλώς σύ, Πατέρα μου. Γεννηθεί το θέλημά σου. Αδερφοί μου, χριστιανοί μου, παιδάκια μου, δύο λόγια θα πούμε τα τελευταία. Πρώτον, εις όλες μας τας χρίας να προστρέχουμε εις τον Θεό, και δεύτερον να παρακαλούμε να γίνει εκείνον το οποίο αρέσει στον Θεό. Αλλιώς δεν ξέρουμε τι ζητούμε. Ούκ είδατε τι αιτήσετε, είπε ο Θεός. Ας μείνουμε σε αυτά, αδερφοί μου, και ας πάρουμε αυτό το σύνθημα, απεριόριστη εμπιστοσύνη στον Θεό, και ο Πανάγαθος Θεός θα μας δώσει αυτό που είναι συμφέρον μας και θα μας αξιώσει και στην επουράνιον του Βασιλεία, μετόχους συγκληρονόμως του. Αμήν.